Καλησπέρα. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Start είναι μαζί σας. Ξεκινάμε τώρα για μία ώρα μαζί, καταγράφοντας και σήμερα το βράδυ τα βασικά δεδομένα της ειδησιογραφίας και σε τοπικό και σε κεντρικό επίπεδο. Μιας ειδησιογραφίας ενδιαφέρουσας, σύνθετης, αλλά ταυτόχρονα με μεγάλα θέματα στο προσκήνιο, όπως το θέμα της αύξησης τιμές ηλεκτρικού ρεύματος. Για να μπορέσει να αντισταθμίσει αυτό το οποίο έρχεται στα τιμολόγια των καταναλωτών, η κυβέρνηση με ανακοίνωση πριν από λίγο μάλιστα του Πρωθυπουργού θα βάλει ένα έκτακτο τέλος στους μεγάλους διανομής ηλεκτρικής ενέργειας για τον μήνα Αύγουστο. Δεν θα έχει διάρκεια, αλλά τουλάχιστον το ανακοινώνει για τον μήνα Αύγουστο. Σήμερα είχαμε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου και μάλιστα επικριτικά σχόλια της αντιπολίτευσης. Πάμε να δούμε περισσότερα. Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου που είχε ως αντικείμενο τις αποκλίσεις στις τιμές χονδρικής του ηλεκτρικού ρεύματος. Διεξήχθη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, στη σύσκεψη έγινε μια πρώτη συζήτηση και παρουσιάστηκαν τα δεδομένα της ανόδου των τιμών της χονδρικής του Ιουλίου και του Αυγούστου. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, εντός των επόμενων ημερών το αρμόδιο Υπουργείο θα προβεί στις σχετικές ανακοινώσεις. Σύμφωνα με το ημερησία.gr, το πρόβλημα των αυξημένων τιμών ηλεκτρικού ρεύματος, το οποίο αντιμετωπίζει η Ελλάδα, προέρχεται κατά κύριο λόγο από την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. Και αυτό επειδή τη στιγμή που κορυφώνεται η ζήτηση ενέργειας στην περιοχή των Βαλκανίων λόγω του καύσωνα, προβλήματα στις διασυνδέσεις μειώνουν τη διαθέσιμη ενέργεια. Δηλαδή, η αύξηση στην τιμή ενέργειας οφείλεται τόσο στη συγκυρία, όσο και στις υψηλές προσφορές στην ελληνική αγορά. Τις μέρες αυτές είναι σε συντήρηση το καλώδιο της Ιταλίας, όπως επίσης και το καλώδιο μεταξύ Ρουμανίας και Βουλγαρίας, με αποτέλεσμα να καθορίζει την τιμή μας η Ουγγαρία, που είναι πολύ υψηλά και μάλιστα τη στιγμή που ένα πυρηνικό εργοστάσιο της Βουλγαρίας είναι εκτός λειτουργίας. Την ίδια στιγμή η Ρουμανία, όπου η ζήτηση έχει αυξηθεί σημαντικά λόγω καύσωνα και η παραγωγή αιωλικής ενέργειας έχει υποχωρήσει σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, χρειάζεται εισαγωγές και ελλείψη διαθέσιμης ενέργειας, οι τιμές εκτοξεύονται, παρασύροντας μέσω του διασυνδεδεμένου συστήματος και τις τιμές στην Ελλάδα, από την οποία εισάγουν τελικά την ενέργεια που λείπει. Και ενώ η πραγματική έλλειψη ενέργειας εντοπίζεται μόνο στις αγορές της Ουγγαρίας και της Ρουμανίας, αυξάνονται οι τιμές προσφορών πώλησης σε όλες τις αγορές και κυρίως στην ελληνική. Και βέβαια ο καύσωνας αυξάνει κατακόρυφα τη ζήτηση για ρεύμα με αποτέλεσμα να εξαντλείται το ηλεκτρικό σύστημα όταν μάλιστα η ζήτηση είναι υψηλή και από τις γειτονικές αγορές. Οι αυξημένες τιμές στη χονδρική, αν συνεχιστούν αυτό το μήνα, θα φέρουν αυξήσεις στα κειμενόμενα τιμολόγια ρεύματος, δηλαδή τόσο στα κίτρινα τιμολόγια όσο και στα πράσινα τιμολόγια του μήνα Αυγούστου. Τραγικά λανθασμένο χαρακτήρισε τον ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας ο πρόεδρος του Πασόκ Κινάλ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος σε συνέντευξή του στον Sky αναφέρθηκε στις τιμές του ρεύματος και τη σύσκεψη που διεξήχθη στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι τιμές εκτινάσσονται καθώς η χώρα έχει μεγάλη εξάρτηση από το φυσικό αέριο και έχει έλλειψη δικτύου. Έχουμε καθυστερήσει πολύ για να ενεργοποιηθούν οι συνθήκες αποθήκευσης, ώστε να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κάποιες ώρες της ημέρας που δεν παράγεται ενέργεια. Η φορολόγηση των υπερκερδών πρέπει να είναι μόνιμος μηχανισμός. Οι επιδοτήσεις στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως μάθαμε, θα τις ζητήσουν πίσω γιατί δόθηκαν με λάθος τρόπο. Η αγορά δεν πρέπει να λειτουργεί ολιγοπόλια γιατί δημιουργεί συνθήκες εσχροκέρδειας, τόνισε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Εδώ μιλάμε για ένα τραγικά λανθασμένο σχεδιασμό που αφορά τον ενεργειακό χάρτη της χώρας. Οι τιμές όταν σταματάει να μπαίνει στο δίκτυο, στο μείγμα, ένα μεγάλο κομμάτι των ανανεώσιμων και πάμε στο φυσικό αέριο, εκτινάσσονται. Η χώρα έχει τρία προβλήματα. Μεγάλη εξάρτηση από το φυσικό αέριο, έλλειψη δικτύου για να πάμε στη διασυνδεσιμότητα μικρών πάρκων ΑΠΕ, ενεργειακές κοινότητες με προτεραιότητα παραγωγούς και μεταποίηση ώστε να έχουμε ανθεκτική παραγωγική βάση, χαμηλού κόστους παραγωγής και βέβαια αποθήκευση. Αυτή τη στιγμή έχουμε καθυστερήσει πάρα πολλά χρόνια για να δημιουργηθούν οι συνθήκες αποθήκευσης ώστε να μπορούμε να χρησιμοποιούμε ΑΠΕ και κάποιες ώρες της μέρας όπου δεν παράγονται.
Με αφορμή το παράδειγμα της Ισπανίας, η οποία μείωσε τον ΦΠΑ προκειμένου να μην αυξηθούν ραγδαία τα προϊόντα, ο Νίκος Ανδρουλάκης σημείωσε ότι μάλλον ο κύριος Μητσοτάκης λέει ψέματα για να επιβεβαιώσει την άρνησή του να μειώσει τον ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, προσθέτοντας ότι στην κατεύθυνση αυτή το κόμμα του πρότεινε τη δημιουργία ενιαίας αρχής καταναλωτών. Ο κύριος Ανδρουλάκης είπε μεταξύ άλλων ότι η Ελλάδα και η Βουλγαρία πληρώνουν τα περισσότερα χρήματα από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υγεία. Το Ταμείο Ανάκαμψης δεν χρησιμοποιήθηκε για τις υποδομές και τις προσλήψεις, υπογράμμισε. Κληθείς να σχολιάσει τη δήλωση του Χάρη Δούκα ότι η φιλία δεν είναι δουλεία, απάντησε πως η φιλία είναι κάτι εξαιρετικό στη ζωή, η οποία έχει μεγαλύτερες εκπλήξεις. Προχωρώ μπροστά και δεν μετανιώνω για τίποτα, είπε χαρακτηριστικά για να προσθέσει. Προτεραιότητά μου ήταν το Πασόκ να μη συνθλιβεί. Χτίσαμε σε γερά θεμέλια. Το Πασόκ δεν είναι ένας πόλος που ακολουθεί, αλλά αυτόνομος, με πρόγραμμα για όλα τα θέματα. Είμαι αισιόδοξος ότι βηματίζοντας με αυτόν τον τρόπο θα κυβερνήσει τον τόπο. Η Νέα Δημοκρατία απέτυχε να μεταρρυθμίσει το κράτος. Δεν έχω αγωνία γιατί έχω ζητήσει από τον κόσμο να με αξιολογήσει και άλλες φορές, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, καλώντας όσους είναι υποψήφοι, ανεξαρτήτως ποιος θα κερδίσει, να μείνουν και την επόμενη μέρα και να στηρίξουν το κόμμα. Θέλω συνέπεια από όλους και να δεσμευτούν ότι θα είναι υποψήφοι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, κατέληξε ο πρόεδρος του κόμματος. Καλησπέρα στο Γιάννη Παργινό, μαζί μας για να σχολιάσουμε την επικαιρότητα. Γιάννη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Σπύρο. Αυτή η ιστορία της ηλεκτρικής ενέργειας με τον κύριο Μητσοτάκη πριν από λίγη ώρα να λέει ότι θα έχουμε έκτακτη φορολόγηση, έκτακτο τέλος για τις εταιρείες διανομής τον μήνα Αύγουστο, είναι μεγάλο θέμα και εγώ προσωπικά το σχετίζω με αυτό το οποίο συνέβη χθες το πρωί σε έναν από τους τηλεοπτικούς σταθμούς Αθήνας, με τον κύριο Καραμέρο να παρουσιάζει τα στοιχεία της ρυθμιστικής αρχής ενέργειας, δηλαδή του εκτροχιασμού σε ύψος των τιμών της μεγαλοβατόρας, και τον κύριο Λοβέρδο να παίρνει την κατάσταση να είναι εριστικός για τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Το είδες φαντάζομαι. Να τσαλακώνει μάλιστα το χαρτί με τα στοιχεία και μετά από λίγο να ανακοινώνει η κυβέρνηση ότι θα γίνει αυτή η σύσκεψη σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου. Ενδιαφέρον. Έγινε η σύσκεψη, Σπύρο μου, αλλά τα μέτρα τα οποία θα ληφθούν θα τα ανακοινώσει αύριο ο κύριος Κυλακάκης και θα δούμε τι ακριβώς θα ισχύσει. Πάντως, η κυβέρνηση φέρεται να προσανατολίζεται στην επιβολή ενός τέλους στους εισαγωγείς φυσικού αερίου προκειμένου να επιδοτήσει τους κειμενόμενους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος για το μήνα Ιούλιο και Αύγουστο. Στο Μέγαρο Μαξίμου. Πάντως στο Sky είπε απόψε ο Πρωθυπουργός ότι θα υπάρξει ένα έκτακτο τέλος για τους διανομείς για το μήνα Αύγουστο. Ακριβώς. Λοιπόν και για τον Ιούλιο θα υπάρξει. Εν πάση περιπτώσει την εξειδίκευση αυτών των μέτρων θα τη γνωρίζουμε αύριο. Εκείνο όμως το οποίο παίζει μεγάλο ρόλο, φίλε μου, είναι το ότι η ηλεκτρική ενέργεια δεν είναι μόνο το φως το οποίο καταναλώνουμε στο σπίτι μας, είναι η βάση του φαύλου κύκλου γενικών ανατιμήσεων σε όλο το φάσμα της αγοράς. Δηλαδή, πάρε παράδειγμα το απλό παγωτό ή το γιαούρτι που τρως. Όταν αυξάνεται το ρεύμα, αυτόματα αυξάνει και η τιμή διατήρησης και γενικά του κόστους παραγωγής αυτών των προϊόντων. Με αποτέλεσμα όλα αυτά να δημιουργούν έναν φαύλο κύκλο ανατιμήσεων, επαναλαμβάνω, σε όλο το φάσμα της αγοράς. Γιάννη, επομένως, ναι, είναι ένα θέμα, ένα πρόβλημα, το οποίο δικαίως ταλανίζει την κυβέρνηση, δικαίως τρέχουν όλοι για να δουν πώς θα το λύσουν. Τα αποτελέσματα όμως, κατά τη δική μου προσέγγιση, δεν θα είναι και πολύ καλά αισιόδοξα. Γιατί αυτή η αύξηση τιμών στην ενέργεια θα μετακυλιστεί, επαναλαμβάνω, σε όλα τα προϊόντα, στο κόστος παραγωγής τους, στο κόστος μεταφοράς τους και σε όλη την διατροφική αλυσίδα. Το ειδικό τέλος το επιβάλλει προφανώς για να κάνει επιδοτήσεις. Ακριβώς. Έτσι καταλαβαίνω εγώ. Ακριβώς. Δηλαδή, αλλά η επιδότηση θα γίνει για την ηλεκτρικό ρεύμα που καίμε. Και εγώ σου προσθέτω ότι δεν είναι το ηλεκτρικό ρεύμα μόνον που καίμε σαν φως. Γιατί εκεί θα δοθεί επιδότηση όπως δόθηκε σε μια προηγούμενη περίοδο. Είναι στον κύκλο της αλυσίδας. Κατάλαβες.
Σαφές. Άρα το πρόβλημα είναι σύνθετο, Σπύρο. Ωραία. Τώρα η κυρία Διαμαντοπούλου θα είναι η 8η υποψήφια, το 8ο πρόσωπο που ανακοινώνει υποψηφιότητα για την προεδρία του ΠΑΣΟΚ κοινάλ. Μου κάνει εντύπωση. Και θα σου πω γιατί μου κάνει εντύπωση. Η κυρία Διαμαντοπούλου, παρά το γεγονός ότι τιμήθηκε από αυτό το χώρο σε ύπατα αξιώματα, την είδαμε να φλερτάρει με τον κύριο Μητσοτάκη, πολιτικά εννοώ να φλερτάρει, να την προτείνει ο κύριος Μητσοτάκης για τον ΟΣΑ, να αποτυγχάνει εκεί, αλλά είδαμε αυτό το κορυφαίο στέλεχος, που δεν έχει εκλεγεί βουλευτής, να είναι απόν στο δημόσιο λόγο σε μεγάλα ζητήματα, θεμελιώδη. Δηλαδή, η κυρία Διαμαντοπούλου, που σήμερα θέλει να ηγηθεί ενός κόμματος κεντροαριστεράς, ήταν σιωπηλός παρατηρητής στη μεγάλη υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Σιωπηλός παρατηρητής στην υπόθεση της ακρίβειας. Σιωπηλός παρατηρητής στη μεγάλη, άλλη, σοβαρή υπόθεση, την τεράστια, και εσύ καταλαβαίνεις, τις παραμέτρους όλου του ζητήματος, των τεμπών. Αναρωτιέμαι λοιπόν τώρα η κυρία Διαμαντοπούλου με το βήμα της αυτό τι θέλει να δείξει. Η κυρία Διαμαντοπούλου, η οποία ανήκει στο εξυγχρονιστικό μπλόκο του παλαιού ΠΑΣΟΚ, δηλαδή στο μπλοκ του Κώστα Σιμίτη, του πρώην Πρωθυπουργού. Ανήκει. Αέρα κουβέντα τώρα. Εντάξει. Κάποιοι που δήλωναν εξυγχρονιστές και τα λοιπά. Είναι η μόνη υποψηφία, από τους 7 ή 8 υποψήφιους, είναι το μόνο πρόσωπο που έχει πάρει και τα διαπιστευτήρια του κυρίου Σιμίτη. Έχει ενημερώσει τον κύριο Βαγγέλη Βενιζέλο. Όταν λες έχει πάρει τη διαπιστευτήρια, τι εννοεί? Δηλαδή αναμένεται και δήλωση στήριξης της υποψηφιότητάς της από τον πρωθυπουργό, τον κύριο Κώστα Σιμίτη, όπως κυκλοφορεί. Το ακούω παράδοξο αυτό, διότι έχω την αίσθηση ότι ο κύριος Σιμίτης, επειδή είναι σοβαρός άνθρωπος, τυχαίνει να τον ξέρω και αρκετά καλά, δεν θα ταυτιστεί με κάποιο πρόσωπο που θα τρέξει σε αυτή την κούρσα. Εκτός, υπάρχει μια θεωρία στο ΠΑΣΟΚ, φίλε μου, ναι, η οποία λέει, μία θεωρία, γιατί είναι 2-3 για την κυρία Διαμαντοπούλου, η μία θεωρία λέει ότι είναι ένα πρόσωπο που μπορεί να είναι και πρωθυπουργήσιμο. Λένε και ισχυρίζονται εκείνοι που θα τη στηρίξουν ότι μπορεί να επαναπατρίσει ψηφοφόρους που πήρε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς και είναι, ότι είναι και η μόνη που έχει πρωθυπουργικό προφίλ. Ναι, αλλά μπορεί να κουβαλήσει στην άλλη ψήφους στην άλλη πλευρά, στο ΣΥΡΙΖΑ, διότι ένας άνθρωπος του οποίου η πολιτική ομάδα είναι ηρακλειδής του θέματος του Κυριάκου Μητσοτάκη, αναρωτιέμαι τι μπορεί να πει στα μεγάλα ζητήματα που ο Νίκος Ανδρουλάκης συγκρούστηκε. Δηλαδή, όταν ο πρόεδρος του κόμματός της παρακολουθούνταν από το παράνομο λογισμικό και την ΕΕΠ, και έχουμε το απίθανο, το φοβερό, να υπάρχει απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου και η ΕΕΠ να αρνείται τα στοιχεία γιατί παρακολουθούσε τον Νίκο Ανδρουλάκη και να είναι σιωπηλός παρατηρητής η κυρία Διαμαντοπούλου. Είναι δυνατόν στα αλήθεια ο Σιμίτης να εμπλακεί σε μια τέτοια ιστορία? Δεν είναι σιωπηλή παρατηρητής αλλά μόνον των τελευταίων γεγονότων. Είναι σιωπηλή καθ' όλη τη διάρκεια των μνημονιακών περιπετειών της χώρας μας. Μάλιστα. Λοιπόν, όμως υπάρχει από την άλλη πλευρά του φεγγαριού η προσέγγιση ότι η κυρία Διαμαντοπούλου είναι μία υποψηφιότητα που μπορεί να είναι και σχέδιο που να φέρει την υπογραφή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ναι. Πολλοί είναι εκείνοι που θυμίζουν λόγω της ιδιαίτερης ότι μόνο που ότι ο Πρωθυπουργός την στήριξε για να πάει στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, τον ΟΣΑ, αλλά και πως μέχρι τελευταία στιγμή το όνομα της κυρίας Διαμαντοπούλου έπαιζε σε λίστες πιθανής υπουργοποίησης ή ακόμη και για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Είπα για τη μία θεωρία προηγουμένως, σου λέω και τώρα την τελευταία. Τώρα τι θα επικρατήσει, αυτό το ξέρει φίλε μου η βάση που θα πάει να ψηφίσει τον Οκτώβρη για να αναδείξει τον πρόεδρο. Καλό βράδυ Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα στην υπόθεση προλογικών δηλώσεων. Λίγη προθεσμία στο τέλος του μηνός, ωστόσο τα συνδικαλιστικά όργανα των λογιστών της χώρας ζητούν από το Υπουργείο Οικονομικών και από την ανεξάρτητη αρχή η οποία έχει ευθύνη για τις προλογικές δηλώσεις παράταση λόγω μια σειρά ζητημάτων και προβλημάτων που έχουν προκύψει και δεν έχουν επιτρέψει στους προλογούμενους να μπορούν να συγκεντρώσουν τα στοιχεία και να είναι συνεπείς
στο χρόνο κατάθεση των φορολογικών δηλώσεων. Πάμε να δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ. Στα άκρα οδηγείται η σύγκρουση μεταξύ των λογιστών και φοροτεχνικών με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα λάθη, τις καθυστερήσεις και τις παραλήψεις που καταγράφηκαν στη διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων του 2024 και δις τις προσυμπληρωμένες δηλώσεις, με τους επαγγελματίες του κλάδου να θεωρούν αδύνατο να ολοκληρωθεί εμπρόθεσμα το φετινό έργο έως τις 26 Ιουλίου. Από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και την ΑΔΕ διαμηνύεται ότι δεν πρόκειται να δοθεί παράταση. Ο επικεφαλής της ΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής σε χθεσινές δηλώσεις του υποστήριξε ότι δεν υπάρχει σχέδιο από την ΑΔΕ για παράταση της διορίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, τονίζοντας πως μέχρι στιγμής οι δηλώσεις οι οποίες έχουν υποβληθεί προσεγγίζουν τα 5 εκατομμύρια και πως με έναν ρυθμό υποβολής 130.000 δηλώσεων ημερησίως οι αριθμοί βγαίνουν. Από τα επίσημα στοιχεία της ΑΔΕ προκύπτει ότι 10 ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων έχουν καθαριστεί 4.854.138 ε1, που σημαίνει ότι απομένουν περίπου 1.700.000 δηλώσεις. Για να ολοκληρωθεί εγκαίρως η διαδικασία, θα πρέπει να υποβάλλονται κατά μέσον όρο 170.000 δηλώσεις την ημέρα. Οι σύλλογοι λογιστών και φοροτεχνικών που βρίσκονται εδώ και καιρό στα χαρακόμματα απέστειλαν χθες αναφορά στο συνήγορο του πολίτη, επισημένοντας μια σειρά από ζητήματα κακοδιοίκησης, όπως τονίζουν, στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω της ΑΔΕ, γεγονός το οποίο καθιστά αδύνατη την απρόσκοπτη διεκπεραίωση των ανηλυμένων επαγγελματικών υποχρεώσεων τους. Στην αναφορά τους στον συνήγορο του πολίτη, οι λογιστές υπογραμμίζουν ότι λόγω προβλημάτων στη λειτουργία του συστήματος της ΑΔΕ, ο κλάδος των λογιστών καθημερινά έρχεται αντιμέτωπος με πολλές δυσκολίες και δεν μπορεί να εργαστεί απρόσκοπτα ώστε να τις διεκπεραιώσει, με αποτέλεσμα την απαγορευτική αύξηση των ωρών εργασίας μέσα στα ήδη στενά χρονοδιαγράμματα που θέτει η φορολογική διοίκηση. Στην αναφορά καταγράφουν τα προβλήματα που αντιμετώπισαν στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων φορολογικού έτους 2023, όπως τεχνικά προβλήματα και καθυστέρηση εμπλουτισμού δεδομένων στο σύστημα, που ανάγκασαν την ουσιαστική δυνατότητα υποβολής κάποιων δηλώσεων από 15/5 του 2024 και μετά. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής φορολογικών δηλώσεων μετατέθηκε στις 26 Εβδόμου, δηλαδή δόθηκε σε λογιστές και φορολογουμένους το χρονικό διάστημα περίπου 2 μηνών για την υποβολή, εκτός των άλλων 1,5 εκατομμυρίου ε3 και περίπου 7 εκατομμυρίων ε1, η επίτευξη του οποίου καθίσταται ανθρωπίνως αδύνατη, λένε λογιστές. Εν τω μεταξύ, αίτημα για παράταση υποβολής των φορολογικών δηλώσεων απέστειλε και η ΓΕΣΕΒΕ στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και στον επικεφαλής της ΑΔΕ, επισημένοντας πως το αίτημα αυτό δεν έχει έρθει αβασάνιστα και προσθέτοντας αστοχίες που αφορούν προσυμπληρωμένα πεδία των φορολογικών δηλώσεων, σειρά νέων ρυθμίσεων για τις οποίες οι λογιστές φοροτεχνικοί οφείλουν να κάνουν τις αναγκαίες ενέργειες για λογαριασμό των πελατών τους, ιδίως των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Ο κύριος Κορφιάτης είναι ο πρόεδρος των λογιστών της Κέρκυρας. Μίλησε και αυτό σχετικά σήμερα στο ΣΤΑΡ και τη Θωρασπέα. Η καταληκτική ημερομηνία των φορολογικών δηλώσεων είναι 26 Ιουλίου. Δηλαδή απομένουν περίπου 10 μέρες μαζί με τη σημερινή. Υπολείπονται ακόμα περίπου 1.800.000 με 2 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις, χωρίς σε αυτόν τον αριθμό να υπολογίσουμε τις τροποποιητικές δηλώσεις που απαιτείται να γίνουν λόγω των προσυμπληρωμένων δηλώσεων που έχουν υποβληθεί τις 2 Ιουλίου. Παρόλο που είχε ανακοινωθεί ότι 1.300.000 φορολογικές δηλώσεις θα έρθουν προσυμπληρωμένες, μόνο 423.000 υποβλήθησαν αυτόματα, και εκ των οποίων τουλάχιστον οι μισές χρειάζονται τροποποίηση λόγω λάθος συμπληρωμένων στοιχείων. Η παράταση θεωρούμε ότι κρίνεται αναγκαία, ειδικά φέτος που είναι μία από τις πιο δύσκολες χρονιές, λόγω και τη δυσκολία που έχουν οι φορολογικές δηλώσεις των ατομικών επιχειρήσεων με το τεκμηρώμενο εισόδημα, λόγω των My Data. Είναι πάρα πολύ στενά τα χρονικά περιθώρια. Πιέζουμε για παράταση. Το Υπουργείο μένει στη θέση του ότι δεν απαιτείται να δοθεί παράταση. Υπολογίζει σε χρονικό διάστημα 2 μηνών αντίστοιχο περσινό ότι έχουμε υποβάλει περισσότερες φέτος δηλώσεις και προσπαθεί να εξαντλήσει κάθε περιθώριο και να εξαντλήσει για τους λογιστές φοροτέχνες όσον αφορά την υποβολή των δηλώσεων. Επιμένουμε και υποστηρίζουμε ότι πρέπει να δοθεί επιγόντως παράταση και να ανακοινωθεί άμεσα, σε σύντομο χρονικό διάστημα, από σήμερα, από αύριο.
Εξ αρχής από την έναρξη της υποβολής των προεκλογικών δηλώσεων έχουμε επισημάνει τα λάθη και τις παραλήψεις που έχουν γίνει. Με περιστατωμένη επιτροπή που είχε δημιουργηθεί μέσα στο Υπουργείο Οικονομικών. Εξ αρχής είχαμε πει ότι η παράταση, η ημερομηνία λήξης των προεκλογικών δηλώσεων πρέπει να είναι 30 Σεπτεμβρίου. Σε αυτή τη στάση επιμένουμε, δεδομένου ότι ο Αύγουστος είναι και ένας μήνας που όλη η Ελλάδα και υποχρεωτικά και από τον νόμο πρέπει οι εργαζόμενοι να πάρουν τουλάχιστον 2 εβδομάδες άδεια. Άρα θεωρούμε ότι και να δοθεί παράταση, αν τελικά δοθεί μέχρι 31 Αυγούστου, είναι ανέφικτο να ολοκληρωθεί ομαλά η διαδικασία. Θα πρέπει τουλάχιστον η ημερομηνία να πάει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Βέβαια, να πούμε, κύριε Κορφιάτη, ότι κάθε χρόνο το Υπουργείο καθυστερεί να ανακοινώσει την παράταση. Τη δίνει όμως. Καθυστερεί προσπαθώντας να εξαντλήσει όλα τα περιθώρια. Να εξαντλήσει όλα τα περιθώρια και να εξαντλήσει και τους λογιστές, φοροτεχνικές και το υπαλληλικό προσωπικό. Αυτό είναι το θέμα. Ότι εμείς, σαν λογιστές, δεν ζητάμε παράταση. Εμείς ζητάμε ένα ομαλό πλαίσιο υποβολής φορολογικών δηλώσεων. Εξ αρχής να γνωρίζουμε το χρονικό περιθώριο, να ανοίγει το σύστημα χωρίς προβλήματα και χωρίς αυτή την πίεση που κάθε χρόνο έχουμε από τα λάθη, τις παραλήψεις του Υπουργείου και τις καθυστερημένες διαταγές και οδηγίες που εκδίδουν. Κυρίες και κύριοι, την προσοχή. Πέμπτη θα έχουμε μια κινητοποίηση, την οποία οργανώνει η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Κέρκυρας, με στόχο να δώσει έμφαση σε ζητήματα που αφορούν τους παραγωγούς, τους αγρότες και τους υλοπαραγωγούς περισσότερο. Μίλησε για αυτή η κινητοποίηση και για το περιεχόμενό της ο εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας, ο κύριος Μάριος Αρμενιάκος. Συνεχίζεται και κλιμακώνεται η πολιτική που βγάζει τους αγρότες στον δρόμο. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι βιοπαλαιστές αγρότες, κτηνοτρόφοι αλληλείς και γενικότερα οι εργαζόμενοι στην Ήπεθρο, στην Κέρκυρα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα, οξύνονται, κλιμακώνονται και παίρνουν εκρηκτικές διαστάσεις. Η κυβέρνηση, αντί να λύσει τα προβλήματα που έχει ήδη δημιουργήσει με την πολιτική της, λαμβάνοντας το μήνυμα από τις ευρωεκλογές, προχώρησε στην αλλαγή του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, τονίζοντας ότι θα πατήσει γκάζι για την αναθεώρηση της ΚΑΠ. Δηλαδή, θα επιταχύνει την πολιτική που δημιουργεί όλο και μεγαλύτερα προβλήματα και εμπόδια και μας έβγαλε στους δρόμους, αξιοποιώντας τη συνένεση των κομμάτων που έχουν ψηφίσει επίσης την κοινή αγροτική πολιτική. Ταυτόχρονα, στείνεται και επιχείρηση τρομοκρατίας των αγωνιζομένων αγροτών, μοιράζοντας κλήσεις ανά την Ελλάδα σε αγροτοσυνδικαλιστές που βρέθηκαν μαζί με άλλους συναδέλφους μας στον δρόμο του αγώνα, αφού είναι απαραίτητο συμπλήρωμα αυτής της αντιαγροτικής πολιτικής είναι και η καταστολή και η τρομοκρατία. Όμως τα προβλήματά μας την επομένη των εκλογών παραμένουν, αφού οι επιδοτήσεις παρά τη μείωση δεν έχουν εξοφληθεί ακόμα και δεν έχει ανοίξει η πλατφόρμα για να σταλούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ νέες αιτήσεις. Η δακοκτονία έπρεπε να είχε ήδη ξεκινήσει και μέχρι τις αρχές του μήνα δεν είχε έρθει ούτε το φάρμακο. Και από την άλλη, οι ενστάσεις μεταξύ των εργολάβων που ανατίθεται το πρόγραμμα της δακοκτονίας συνεχίζονται με τραγικές επιπτώσεις μικρομεσαίους παραγωγούς. Η αγροτική δρόμη, που είτε είναι ανύπαρκτη είτε είναι σε κακή κατάσταση, έχει σαν αποτέλεσμα να μην μπορούν οι αγρότες να πάνε στα χωράφια τους για τη σοδιά που έρχεται και επιπλέον βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Οι πυρκαγιές σε διάφορες περιοχές της χώρας ξεσπούν η μία μετά την άλλη και η συντήρηση των αγροτικών δρόμων που θα λειτουργούσε και ως πρόληψη σε ενδεχόμενο πυρκαγιάς θα ελαχιστοποιήσε τον κίνδυνο της καταστροφής. Στη μνήμη μας έρχεται η πεσινή πυρκαγιά στον Παντροκάτορα, που δεν μπορούσαν να πλησιάσουν τα πυροσβεστικά οχήματα στον τόπο της πυρκαγιάς. Η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων καλεί τους αγρότες σε κινητοποίηση να διεκδικήσουμε σωστή και ολοκληρωμένη δακοκτονία και εφαρμογή του προγράμματος. Κατώτατες εγγυημένες τιμές που θα καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να εξασφαλίζουν εισόδημα για την επιβίωση του αγρότη και προσιτές τιμές των προϊόντων στη λαϊκή κατανάλωση. Μείωση του κόστους παραγωγής, αφορολόγητο πετρέλαιο όπως και στους εφοπλιστές. Μείωση του αγροτικού ρεύματος στα 0,7 λεπτά την κιλοβατόρα. Κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας και επιδοτήσεις ζωοτροφές και τα μέσα παραγωγής και τα εφόδια. Με ευθύνη και δαπάνη του κράτους να γίνουν έργα υποδομής, όπως έργα άρδρευσης, ελιάς για αποφυγή υποβάθμισης παραγωγής. Τέλος, αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ ώστε να αποζημιώνεται στο 100% η παραγωγή, στο φυτικό, ζωικό κεφάλαιο αλλά και τα μέσα παραγωγής, από όλους τους φυσικούς κινδύνους και όλες τις νόσους και άμεση καταβολή των αποζημιώσεων. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, δεύτερη ενότητα του σημερινού κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΤΑΡ και πάμε τώρα να δούμε τι άλλο. Αυτό το οποίο και χθες με ρεπορτάζ είδαμε και το οποίο αποτελεί στα δίκτυα κοινωνικής επικοινωνίας αντικείμενο συζήτησης, τουλάχιστον όσον αφορά την πραγματικότητα
της παλιάς πόλης της Κέρκυρας. Χθες το τοπικό συμβούλιο Κερκυραίων, το οποίο έχει γνωμοδοτικό ρόλο προς το Δημοτικό Συμβούλιο, συζήτηθηκε το θέμα παράτασης του ωραρίου για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος του ωραρίου μουσικής. Πάμε να δούμε τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον κύριο Κώστα Αποστολίνο, ο οποίος μίλησε σήμερα στο ΣΤΑ και τη Δώρα Σπρέα. Δύσκολα θα προλάβει τη φετινή σεζόν να επαναφέρει στο τοπικό συμβούλιο Κερκυραίων το ανανεωμένο και ολοκληρωμένο αίτημά της για παράταση του ωραρίου της μουσικής στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος η Ένωση Εστίασης. Στη συνέχεια να πάει σε διαβούλευση και να ακολουθήσει η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως εκτίμησε ο Αντιδήμαρχος Παλαιάς Πόλης και Εμπορίου Κώστας Βουσολίνος. Θυμίζουμε πως το σχετικό αίτημα που κατατέθηκε στη συνεδρίαση του τοπικού συμβουλίου Κερκυραίων τη Δευτέρα αποσύρθηκε, καθώς αποτελούσε αντίγραφο χωρίς διαφοροποίησης του αιτήματος το οποίο είχε ήδη κριθεί από την Επιτροπή του άρθρου 152. Την ίδια ώρα δεν φαίνεται να εντοπίζεται η πολυπόθητη χρυσή τομή μεταξύ επαγγελματιών και μόνιμων κατοίκων Παλαιάς Πόλης, καθώς και οι δύο πλευρές διατηρούν εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις και διαφορετική επιχειρηματολογία γύρω από το ζήτημα του ωραρίου λειτουργίας της μουσικής στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Όπως διαπιστώθηκε, ήταν μια αίτηση αντιγραφή της προηγούμενης που είχε κριθεί στην Επιτροπή του άρθρου 152. Δεν ήταν επικαιροποιημένη όπως έπρεπε, δηλαδή δεν περιείχε μέσα τα στοιχεία εκείνα τα οποία θα δείξουν τι άλλαξε το καθεστώς που τώρα υποβάλλεται σε σχέση με το καθεστώς που υπήρχε τότε όταν κρίθηκε η προηγούμενη αίτηση. Γι' αυτό το λόγο τα ανέπτυξε χτες στη συζήτηση, γι' αυτό το λόγο και το αίτημα αποσύρθηκε αυτό. Δεν μπορούσε να συζητηθεί δηλαδή, γιατί δεν έφερνε κανένα καινούριο στοιχείο. Ήταν ένα αίτημα γενικό, όπως ήταν και το παλιό, θέλουμε μέχρι τις 12.30, θέλουμε μέχρι τη 1.30, αλλά χωρίς να εξηγεί τους λόγους για τους οποίους τώρα πρέπει να γίνει δεκτό, ενώ τότε δεν είχε γίνει. Το περιεχόμενο της αίτησης λοιπόν δεν έδειχνε ότι κάτι έχει αλλάξει. Θα μπορούσε να αλλάξει για μένα, όπως τους είπα χτες, σαν καινούριο στοιχείο, η προσθήκη κάποιων εγγυήσεων που θα έπρεπε να προτείνουν οι αιτούντες. Παραδείγματος χάρη, ξέρω εγώ, είπα για παράδειγμα μια εγγύηση την οποία δίνουν στα Χανιά τα καταστήματα. Τι, ότι τα κτίρια τα καταστήματα τα οποία συνορεύουν με σπίτια, με κατοικίες, έχουν ηχομόνωση. Αυτό θα μπορούσαν να το προτείνουν. Ξέρετε κάτι, εμείς θα βάλουμε ηχομόνωση, οπότε δεν θα έχετε καμία ενόχληση με τα 80 δεσιμπέλ. Ή ότι σε περίπτωση που υπάρξει μια παράβαση στην υπέρβαση του ωραρίου, θα χάνουν την παράταση όποιος υποπέσει αυτή την παράβαση. Βέβαια, ο κύριος Βασιλάκης, ο πρόεδρος, αυτό μου το είχε πει προφορικά και το είπε και χτες. Βάλτε το εσείς. Όχι, δεν θα βάλουμε εμείς τέτοιο όρο. Σε περίπτωση που τελικά. Μια υπόθεση κάνουμε τώρα. Σε περίπτωση λοιπόν που το θέμα επανέλθει, περάσει, εγκριθεί από το τοπικό συμβούλιο Κερκυραίων, μετά ποια είναι η διαδικασία? Θα περάσει και από διαβούλευση υποχρεωτικά. Θα συγκαλέσουμε εμείς τη διαβούλευση υποχρεωτικά. Γιατί αυτό το οποίο ακούστηκε από κάποιον που παρίστατο εχθές, ότι δηλαδή να κάνουμε μια προσωρινή απόφαση για τον Αύγουστο κτλ. Δεν υπάρχουν προσωρινές, είναι μια κανονιστική και η οποία θα πρέπει να τροποποιηθεί με νέα κανονιστική. Με λίγα λόγια, το ξεχνάμε για φέτος το καλοκαίρι. Φαντάζομαι χρονικά δεν υπάρχουν περιθώρια. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε το θέμα της τελέχωσης των δομών της ελληνικής αστυνομίας στην Κέρκυρα. Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Λείπει στελεχειακό δυναμικό. Λείπουν δηλαδή αστυνομικοί. Έτσι δεν μπορεί να παράγει έργο η αστυνομία σε μια σειρά από ανάγκες, αλλά το φοβερότερο όλων είναι ότι αποσπώνται από την αστυνομική διεύθυνση Κέρκυρας αστυνομικοί. Εδώ λοιπόν η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων με μια πολύ σκληρή ανακοίνωση καυτηριάζει το Υπουργείο, την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Η υποβάθμιση του αγαθού της ασφάλειας στο νησί της Κέρκυρας λόγω υποστελέχωσης καταγγέλει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων της Κέρκυρας, θεωρώντας ως κύριους υπευθύνους την κυβέρνηση και τον πολιτικό προϊσταμενό τους για τον σχεδιασμό και τις αποφάσεις του. Ευθύνες καταλογίζει επίσης την φυσική ηγεσία, θεωρώντας ότι σιωπά και δεν παρεμβαίνει για τη διόρθωση των αδικιών και παραλήψεων που έχουν επανειλημμένως επισημανθεί, υπογραμμίζοντας ότι τεχνιέντος το μεγαλύτερο μέρος της αστυνομικής δύναμης βρίσκεται
στην Αθήνα, προκειμένου η κυβέρνηση να κερδίσει το παιχνίδι των εντυπώσεων, θυσιάζοντας το ήδη ελλιπές προσωπικό της αστυνομικής διεύθυνσης Κερκύρας, αφού αστυνομικοί από την Κέρκυρα καλούνται να ενισχύσουν την Αθήνα, εν μέσω θέρους μάλιστα, με αυξημένη επισκεψιμότητα στο νησί. Όπως σημείωσε ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων της Κέρκυρας, Νίκος Μποζίκης, από την αποδεκατισμένη δύναμη του νομού λείπουν περισσότεροι από 100 αστυνομικοί από διάφορες υπηρεσίες, κυρίως περιφερειακές, κάποιες εκ των οποίων λειτουργούν με προσωπικό ασφαλείας. Βλέπουμε ότι αδυνατούμε να παρέχουμε βασικές υπηρεσίες. Βλέπουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι καλούν το περιπολικό και δεν μπορεί να μεταβεί να καλύψει κάποιες ανάγκες ασφάλειας. Δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχουν περιοχές που δεν έχουν περιπολικό το βράδυ, γιατί δεν έχουμε προσωπικό να το στελεχώσουμε. Αστυνομικά τμήματα που κλειδώνουν το βράδυ είναι απαράδεκτο. Και ο κύριος Χρυσοχοΐδης να ευαγγελίζεται ότι έχουμε ασφάλεια στους πολίτες και ότι όλα βαίνουν καλώς, δεν βαίνουν καλώς. Η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική από αυτή που παρουσιάζουν. Προκειμένου να κερδίσουν το παιχνίδι των εντυπώσεων, όπως το έχουμε γράψει και στην ανακοίνωσή μας, έχει μεταφερθεί μια πολύ μεγάλη αστυνομική δύναμη στην Αθήνα, γιατί εκεί είναι το 50% του πληθυσμού της χώρας. Άρα, αφού κερδίσαμε το 50%, είναι θετική η γνώμη του για την ασφάλεια, δεν μας διαφέρουν οι υπόλοιποι. Κάπως έτσι κινούνται, αυτή είναι η άποψή μας. Είχαμε μία και μοναδική κατάλληλη κλούβα για τις μεταγωγές επικίνδυνων κακοποιών και κρατοφύμων των φυλακών της Κέρκυρας, μας την πήρανε για αυτή. Και αυτή τη στιγμή οι συνάδελφοι μας, αν μπουν στη διαδικασία να κάνουν οποιαδήποτε μεταγωγή, κινδυνεύει η ζωή τους και η ασφαλειά τους. Όλοι αυτοί λοιπόν που κουνάνε το δάχτυλο και περιμένουν με τη δαμόκλειο σπάθη να μας πάρουν το κεφάλι, να μας αποκεφαλίσουν στο παραμικρό λάθος, και καλά θα κάνουν, γιατί υποτίθεται είμαστε επαγγελματίες και δεν πρέπει να κάνουμε λάθη, αυτούς ποιος θα τους πάρει το κεφάλι? Αυτούς ποιος θα του κουνήσει το δάχτυλο για να τους πει ότι κινούνται σε λάθος κατεύθυνση? Και τι φταίει, εν πάση περιπτώσει, ο συνάδελφός μου να βρεθεί με μία σημαία πάνω σε ένα φέρετρο? Όταν μιλάμε ότι το 25% της αστυνομικής δύναμης λείπει από την Κέρκυρα, πότε? Καλοκαίρι. Εν μέσω θέρους. Όταν, αν θέλετε, και είναι και υποχρέωση. Η υποχρέωση της υπηρεσίας, όπως και εσείς έχετε ανάγκη, και ο κάθε πολίτης, να πάρει μία εβδομάδα, 10 μέρες άδεια με την οικογένειά του να ηρεμήσει. Όλα αυτά φυσικά ξεκίνησαν το 2007 με απόφαση τότε του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη του κυρίου Δένδια, καταργήθηκαν από την ελληνική αστυνομία 7.000 θέσεις. Καταργήθηκαν από την ελληνική αστυνομία 7.000 οργανικές θέσεις. Εν προκειμένου τότε η Κέρκυρα έχει γύρω στις 500 οργανικές θέσεις, γίνανε 400, μείον 100. Σήμερα, που θα έπρεπε να έχουμε 400 αστυνομικούς, έχουμε 300. Κοινοποιούμε το πρόβλημα και προς τους βουλευτές και πιστεύουμε ότι πλέον τώρα έχει και υπουργό η Κέρκυρα. Δεν έχει απλά ένα βουλευτή της κυβερνώσεως παράταξης, είναι υπουργός. Θα μπορούσε να πατήσει πόδι και να απαιτήσει να βελτιωθούν οι συνθήκες ασφάλειας του νησιού μας. Περιμένουμε λοιπόν από τον κύριο υπουργό να ενσκύψει στο πρόβλημα και να δώσει λύση άμεσα. Γιατί δύο άτομα που έρχονται με μετάθεση τον Αύγουστο εδώ δεν λύνουν το πρόβλημα, όταν μέχρι τέλος του χρόνου θα φύγουν 10. Ως συνέπεια της υποστελέχωσης και του τμήματος τροχέας, ελάχιστοι αστυνομικοί βρίσκονται στο δρόμο για να ρυθμίσουν την κυκλοφορία, την ίδια στιγμή που το κυκλοφοριακό παραμένει το μεγάλο αγκάθι της Κέρκυρας. Η μόνη λύση είναι να πάμε στο πρώτο νεκροταφείο να σηκώσουμε πεθαμένους. Δεν υπάρχει προσωπικό, το τονίζω. Όλες οι υπηρεσίες αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε ένα άλλο θέμα που και εκεί είναι στα κάγκελα οι εργαζόμενοι σε διάφορες δομές του ψυχικού τομέα. Στην Κέρκυρα η υπόθεση αφορά την μονάδα πρόληψης που υπάρχει και λειτουργεί στο Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο της Κέρκυρας λόγω του νομοσχεδίου που έχει κατεβάσει η κυβέρνηση, όπου βάζει σε ένα φορέα λίγο πολύ ιδιωτικού δικαίου δομές κρατικές πρόληψης και φροντίδας για εκείνους οι οποίοι δίνουν τη μάχη κατά των εξαρτησιογών ουσιών. Μας μίλησαν σήμερα δύο στελέχη του ψυχιατρικού τομέα. Ο πρόεδρος των εργαζομένων, ο κ. Παπατσόρης, αλλά και ο υπεύθυνος της μονάδας πρόληψης στην Κέρκυρα, ο Ηλίας Μιχαλαρέας. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ.
να αποσυρθεί το νομοσχέδιο που στο πλαίσιο ολοκλήρωσης της λεγόμενης ψυχιατρικής μεταρρύθμισης ενοποιεί δημόσιο και ιδιωτικό τομέα υπηρεσιών υγείας, απογειώνοντας, όπως λένε, την υποβάθμιση και εμπορευματοποίηση των δημόσιων μονάδων ψυχικής υγείας και της απεξάρτησης, ζητούν το επιστημονικό προσωπικό και οι εργαζόμενοι των μονάδων ψυχικής υγείας. Χαρακτηρίζοντας το νομοσχέδιο εγκληματικό, οι εργαζόμενοι του ψυχιατρικού τομέα του νοσοκομείου της Κέρκυρας πραγματοποίησαν σήμερα πεντάωρη στάση εργασίας από τις 10 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Στο ΣΤΑΡΤ μίλησαν ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων Ψυχιατρικού Τομέα, Τάσος Παπατσόρης, και ο επιστημονικός υπεύθυνος της Μονάδας Απεξάρτησης Διάπλους, Ηλίας Μιχαλαρέας. Όλος ο επιστημονικός κόσμος της χώρας, τα σωματεία, οι συνδικαλιστικοί φορείς στέκονται ενάντια σε αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο είναι αρμαγεδόν για την ψυχική υγεία και την απεξάρτηση. Ιδιωτικοποιώντας ουσιαστικά απεξάρτηση και την ψυχική υγεία, διότι την ψυχική υγεία την μεταφέρει στις υγειονομικές περιφέρειες μαζί με ΜΚΟ, ιδιώτες, ιδιωτικές κλινικές, βάζοντάς τις υπό την ίδια διοικητική και οικονομική ομπρέλα, και για τις απεξαρτήσεις, γιατί τις μεταφέρει όλες και τις ενοποιεί σε ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Καλούμε όλα τα σωματεία, τους φορείς, τους συλλόγους ασθενών να ενώσουν τη φωνή τους μαζί με τους εργαζόμενους, να μην περάσει, να μην κατατεθεί καν αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο είναι προάγγελος περαιτέρω ιδιωτικοποίησεων στο υπόλοιπο ΕΣΥ. Η κατάσταση στον χώρο της ψυχικής υγείας αλλά και των εξαρτήσεων είναι στο σημείο μηδέν. Και είναι στο σημείο μηδέν γιατί διαλύεται με το υποδιαβούλευση νομοσχέδιο ό,τι έχει απομείνει μέχρι σήμερα σε ό,τι αφορά τις δομές της ψυχικής υγείας αλλά και σε ό,τι αφορά τον τρόπο που αυτές λειτουργούν. Ιδιωτικοποιούνται επί της ουσίας και μπαίνουν στην ίδια εποπτική ομπρέλα μαζί με τις ιδιωτικές κλινικές και τις ΜΚΙΟ. Σε ό,τι αφορά τις εξαρτήσεις συμβαίνει κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε κανείς λογικός άνθρωπος να το φανταστεί. Ένα από τα καλύτερα δίκτυα παροχής υπηρεσιών απεξάρτησης στον κόσμο διαλύεται, πρόληψης θεραπείας κοινωνικής επανένταξης, διαλύεται δια των συγχωνεύσεων, ετερόκλητες θεραπευτικές διαφορετικές θεραπευτικές προσεγγίσεις με διαφορετικές θεραπευτικές εφαρμογές μ�ουν στο ίδιο τσουβάλι, που σημαίνει ότι διαλύονται, και όλοι αυτοί πηγαίνουν σαν νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, τον λεγόμενο ΕΟΠΑΕ, Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, όπου μαζί με τις ΜΚΙΟ, τις ιδιωτικές κλινικές ή άλλους ιδιώτες με τη μορφή ΑΜΚΕ και τα σχετικά, θα βρίσκονται κάτω από την ίδια εποπτική ομπρέλα, έχοντας όμως αυτοί οι ιδιώτες, και λογικό είναι, οικονομική, επιστημονική και διοικητική αυτοτέλεια. Έχει ενδιαφέρον και το επόμενο θέμα, διότι σχετίζεται με ένα ζήτημα που πολλές φορές έχουμε θίξει το τελευταίο διάστημα. Την άθλια κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι αθλητικές εγκαταστάσεις του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Κέρκυρας. Μια υπόθεση κρατική, αναμφισβήτητα, αλλά ταυτόχρονα και μια υπόθεση η οποία δείχνει ότι παρά τις πολλές υποσχέσεις, η κυβέρνηση δεν τήρησε αυτά τα οποία ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Λευτέρης Αυγεννάκης, είπε στην Κέρκυρα. Η υπόθεση λοιπόν που θα δούμε τώρα έχει να κάνει με τους κερκυραίους αθλητές, οι οποίοι διαπρέπουν στο χώρο του στίβου παρά το γεγονός ότι τα παιδιά αυτά προετοιμάζονται κάτω από άθλιες συνθήκες. Ο Νίκος Μόσκος, ομοσπονδιακός προπονητής του ΣΕΓΑΣ, μίλησε ο ΣΤΑΡΤ. Με 4 χρυσά μετάλλια, 4 αργυρά, ένα χάλκινο και γεμάτη από αναμνήσεις μιας εξαιρετικής παρουσίας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K16, επέστρεψε η Κυρκυριακή Αποστολή από την Ελευθερούπολη. Τι να πεις για αυτά τα παιδιά και για τους προπονητές τους που με σχεδόν ανύπαρκτες υποδομές φέρνουν συνεχώς διακρίσεις. Μόνο μπράβο και ευχαριστώ. Και αυτά δεν είναι αρκετά. Τους σπουδαίους κερκυραίους αθλητές συνόδευσε μεταξύ άλλων και ο τεχνικός σύμβουλος της τοπικής επιτροπής ΣΕΓΑΣ Νίκος Μόσχος, ο οποίος αναφέρθηκε στην εγκατάλειψη του Εθνικού Σταδίου της Κέρκυρας την ώρα που η Ελευθερούπολη, μια μικρή κομμόπολη των 4.500 κατοίκων στο νομό Καβάλας, διαθέτει αξιοζήλευτες αθλητικές εγκαταστάσεις. Δημιουργήθηκε θετική εντύπωση σε όλους τους παρευρισκομένους. Διορωτώνται και οι γονείς
και οι φίλοι του Στίβου εκεί πέρα πώς θα καταφέρουν αυτά τα παιδιά, πώς θα καταφέρουμε με την αγάπη πρώτα και το μεράκι των παιδιών αυτών, τη βοήθεια των οικογενειών τους, το πάθος των προπονητών και την, έτσι, γιατί οι συνθήκες όπως ξέρετε είναι απίστευτες και είμαστε πραγματικά χαρούμενοι και ευτυχισμένοι που μπορούμε και βοηθάμε αυτά τα παιδιά. Τώρα, απάνω στο άλλο, δεν πιστεύω ότι κάνουν κάτι ιδιαίτερο αυτοί. Το θέμα τι δεν κάνουμε εμείς. Ξέρετε ότι είναι βραχυκυκλωμένα τα πράγματα σε εσωστρέφειες, παλαιοκομματικές αντιλήψεις 2-3 ατόμων που δυστυχώς κανονίζουν ή εξαρτάται από αυτούς η λειτουργία της κοινωνίας και μας ταλαιπωρούν. Υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις, όμως αυτά που κάνουν εδώ πέρα η Επιτροπή Διοίκησης του Αθλητικού Κέντρου σε συνεργασία με την πολιτική εκπροσώπηση στην κεντρική εξουσία, αυτά είναι πρωτοφανή και απάνθρωπα. Είναι άθλια, είναι σκληρά, δεν μπορούν να καταλάβουν τι ακριβώς κάνουν και πώς προσπαθούν να τα λύσουν. Με το να φωτογραφίζονται, σύσκεψη μετά από τις θέσεις του κυρίου Περιφερειάρχη, τον οποίο ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί έρχεται μεσημεριάτικα και γυρίζει το στάδιο χωρίς να το βλέπει κανένας, γιατί ο κύριος Περιφερειάρχης έχει διατελέσει στο αθλητικό κέντρο και πρόεδρος στην ΠΑΕ ο Κέρκυρα και τον πονάει το χώρο. Και άμα τον πονάς το χώρο, προβληματίζεσαι και θέλεις να βοηθήσεις. Δυστυχώς αυτοί που δεν θέλουν να βοηθήσουν γιατί δεν πονούν το χώρο, δεν σκέφτονται, δεν αισθάνονται. Το 2020 είχα δημοσιεύσει ένα άρθρο, αν έχετε λογική και συναισθήματα, κάντε κάτι. Δυστυχώς όχι μόνο δεν έκανε κάτι και σας λέω, σας παρακαλώ, βγάλτε αυτό το ρεπορτάζ που έχετε με τον κύριο Αβγενάκη εδώ, είναι πολύ σημαντικό, για να δει η παρούσα διοίκηση πώς παρέλαβε το στάδιο, πώς είχε προβλήματα. Παλεύαμε για το σκέπαστρο. Πώς ήταν ο Χλεοτάπητας, πώς ήταν οι χώροι και πώς κατάντησε ο χώρος του σταδίου επί των ημερών τους. Αν έχουν λοιπόν λίγο λογική και λίγο συνέστημα σήμερα που μιλάμε, 15-16 Ιουλίου πόσο είναι, ας αναλάβουν τις ευθύνες τους και ας έρθουν κοντά μας να λύσουμε τα προβλήματα. Διαφορετικά είναι απέναντι στη νεολαία, τον αθλητισμό και την κοινωνία. Και θα κλείσουμε ένα ρεπορτάζ το οποίο αφορά την εξέλιξη της τουριστικής σεζόν. Μιλήσαμε με τον πρόεδρο των ιδιοκτών ταξί, τον κύριο Γουρδούκη, το ρεπορτάζ είναι της Δώρας Σπρέα. Απρίλιος-Μάιος στην ουσία, εντάξει, σαν Απρίλιος πάντα είναι υποτονικός, υποτονικός ήταν και φέτος, κάθε χρόνο. Ο Μάιος ήταν χαμένος, έτσι. Από 20 Ιουνίου και μετά, 15-20 Ιουνίου και μετά, ξεκίνησε να υπάρχει μια σχετική κίνηση. Όσον αφορά τους αριθμούς που λέτε, οι αριθμοί, ναι, αυτοί είναι. Αλλά πόσοι πηγαίνουν στα κρουαζιρόπλια που κάνουν επιβίβαση εδώ στην Κέρκυρα και πόσοι πηγαίνουν στην Αλβανία απέναντι και φεύγουν, δηλαδή έρχονται και φεύγουν αμέσως. Έτσι, λοιπόν, να μην λέμε τώρα πλασματικούς αριθμούς, να λέμε την πραγματικότητα που βιώνει η κοινωνία. Η κοινωνία από 15-20 Ιουνίου και μετά ξεκίνησε να δουλεύει λίγο. Αυτή είναι μια πραγματικότητα όσον αφορά τα πράγματα. Από εκεί και πέρα θα σας πω και κάτι άλλο. Ότι εστιάζουμε όλους τους αριθμούς, έτσι, και δυστυχώς οι άνθρωποι δεν είναι αριθμοί. Και αυτό δεν τον ενδιαφέρει κανέναν. Δηλαδή έχουμε μια Fraport εδώ πέρα, έτσι, στο αεροδρόμιο. Καλή κακός ήρθε, εγώ δεν θα το κρίνω. Το έχει βελτιώσει το αεροδρόμιο. Αλλά δυστυχώς δεν υπάρχουν όροι και κανόνες. Εγώ αυτό βλέπω. Δηλαδή δώσαμε το αεροδρόμιό μας χωρίς να μπορούμε να το ελέγξουμε. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Ελάτε μέσα να δείτε, λένε ας πούμε στις αφίξεις. Κάνουμε μία και μία μισή ώρα να βγουν οι βαλίτσες. Έτσι. Για ποιο λόγο να γίνεται αυτό? Δεν φρακάρουν μετά όλα τα αυτοκίνητα εδώ πέρα? Δεν γίνεται αυτό το πράγμα? Όταν κάνει 40 λεπτά από το λιμάνι να έρθει στο αεροδρόμιο, πώς θα εξυπηρετήσουμε τον κόσμο έτσι? Λοιπόν, ή θα πρέπει να πούμε αλήθειες και να καθίσουμε κάτω και να προσπαθήσουμε να βρούμε λύσεις, έτσι, ή τώρα θα λέμε λόγια του αέρα και θα κάνουμε απλώς ασπιρίνες. Από την άλλη, και η οικονομική δυνατότητα των επισκεπτών μας είναι και αυτή περιορισμένη. Εννοείται, είναι πάρα πολλά ξενοδοχεία που δουλεύουν το all inclusive. Ναι. Το καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, έτσι. Τουρίστες οι οποίοι έρχονται από το αεροδρόμιο πάνε στο ξενοδοχείο και πολύ δύσκολα θα βγουν έξω. Ναι, σωστά. Έτσι, αυτό. Και θα σας πω και ένα άλλο θέμα, θα το θέξω εγώ σαν επαγγελματίες, είναι και κάποιες επιχειρήσεις
Κάποιοι δηλαδή εκτός Κερκύρας που έρχονται και επιχειρούν στην Κέρκυρα και έχουν επιχειρήσεις, οι οποίοι δεν μας αφήνουν τίποτα εδώ πέρα. Ούτε συνεργάζονται με Κερκυραίους επαγγελματίες, τίποτα. Έτσι. Είναι και αυτό ένα μεγάλο πρόβλημα. Το οποίο δεν ασχολείται κανείς. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Και οι Κερκυραίοι που με ακούνε καταλαβαίνουν τι λέω. Και για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, ο κ. Γουρδούκης είναι Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου των Διοικητών Ταξί. Κυρίες και κύριοι, αυτά ήταν τα βασικά δεδομένα, έτσι όπως τα είδαμε, τα καταγράψαμε, τα προσεγγίσαμε με τους συναδέλφους, με τη συντακτική ομάδα. Πρόγνωση καιρού διαφημίσεις, σε λίγη ώρα ξανά μαζί εδώ στο ίδιο στούντιο με την κυρία Κουμάνεση. Κύριος καλεσμένος θα είναι ο κ. Αλέκος Αυλονίτης. Η υπόθεση νερό είναι στο προσκήνιο, πολύ έντονα, με ποικίλες παραμέτρους. Σε λίγα λεπτά λοιπόν ξανά μαζί. Παρόμοιο με το σημερινό θα είναι το σκηνικό του καιρού αύριο Τετάρτη στην Κέρκυρα. Το πρωί θα πνέουν ανατολική, βορειοανατολική άνεμοι έντασης 2 μποφόρ. Το μεσημέρι θα στραφούν σε δυτικούς έως 3 μποφόρ, ενώ από το απόγευμα και μέχρι το βράδυ θα πνέουν βορειοδυτική άνεμοι έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Τα ποσοστά υγρασίας θα κυμαίνονται από 19 έως 74%.